Πάμε ξανά στο οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ να προσεγγίσουμε τις χθεσινές ανακοινώσεις που έγιναν, την μικρή πρόοδο έτσι όπως λένε οι περισσότεροι. Κοντά μας είναι ο συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Φθιώτιδας, ο κύριος Σακελάρης, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Φθιώτιδας, ο κύριος Κανέλλος. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Κανέλλο, θέλω να ξεκινήσω από εσάς λίγο για μια πρώτη ανάγνωση σε αυτά που είδαμε χθες. Και νομίζω να ξεκινήσουμε από εκεί και έχουμε αρκετά. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι υπάρχει μια βελτίωση του κλίματος, μια βελτίωση επί της διαδικασίας, χωρίς συμφωνία ακόμα και χωρίς χρήματα για τη χώρα. Επειδή είναι πολύ αντικρουόμενες οι... Λοιπόν, ξέρετε γιατί σας καλέσαμε σήμερα εδώ. Για μια φράση του Βαγγέλη του Βενιζέλου χθες που λέει ότι το mail Χαρδουβέλη είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτά που υπογράφουν τώρα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Σακελάρη. Τι. Παιδική χαρά είναι ο ίδιος ο Βενιζέλος. Παιδική χαρά είναι ο Βενιζέλος. Βέβαια. Βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι μάντης. Βέβαια τον είδατε ότι έβγαλε. Έβγαλε το mail Χαρδούβελη. Το mail το έχει όλος ο κόσμος. Στην Νικολάου για να το κάνει συγκριτικό. Φαντάζομαι ότι στην Κυριακάτικη Real News ή στην αγορά που ανήκουν στον όμιλο του κ. Χατζηνικολάου θα δούμε συγκριτικό. Συγκριτικό με τι? Το συγκριτικό με αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πάμε να συμφωνήσουμε ή με τα μέτρα και που τα οποία... που ξέρει ο Βενιζέλος τι θα συμφωνήσουμε και που ξέρει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Θα ανακοινωθούν φαντάζομαι τώρα. Μα εγώ αυτό λέω. Το ερώτημα αυτό εγώ είναι. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι δυνατόν ο Χατζηνικολάου να μην είχε το mail Χαρδούβελη μέχρι τώρα? Έτσι είπε, δεν το έχει. Εντάξει, έτσι είναι, ένα θεατράκι έπαιζε. Στον αέρα έτσι. Το έχει το mail Χαρδούβελη, όπως ξέρει και ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Κύριε Σακελάρη, νομίζω εγώ έτσι δημοσιογραφικά, έτσι όπως το εισέπραξα, και πολύ περίεργο ήταν που δεν πάτησε γερά εκεί ο Νίκος Χατζηνικολάου. Αν ήταν παιδική η χαρά το mail Χαρδούβελη, γιατί δεν το πέρασε ο Σαμαράς? Δεν ξέρω, είναι μια απορία που διακατέχει όλο τον ελληνικό πληθυσμό, αν το καλοσκεφτεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προφανώς δεν είπε, καταρχήν να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κύριος Κανέλλος εδώ είναι ως πρόεδρος της ΝΟΔΕ, έτσι. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ το παυτό και ο Βενιζέλος το παυτό. Ο Σαμαράς στην ίδια εκπομπή, σωστά, θα το διορθώσω κύριε Κανέλλο, δεν θα σας βάλω να πω. Όχι, 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 να πω μια κουβέντα μόνο. Ο Σαμαράς στην ίδια εκπομπή είπε ότι γι' αυτό το mail πήγαμε στις εκλογές. Ξεκάθαρα πράγματα. Ήταν η ίδια ηγεσία. Άρα λοιπόν, ήταν η ίδια ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν έχει την ίδια άποψη για τα μέτρα που πήγαν να περάσουν και τελικά δεν πέρασαν για να πάμε στις εκλογές. Επαναλαμβάνω ότι η δήλωση προεφταμήνου, εξαμήνου και οχταμήνου και ακόμα πιο πίσω του Αλέξη Τσίπρα ήταν: μη κλείσετε καμία αξιολόγηση και μη κάνετε καμία συμφωνία, είστε προδότες. Επομένως, το γιατί δεν έκλεισε η αξιολόγηση να αναρωτιέται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, νομίζω ότι είναι κοντή μνήμη. Καλά, τώρα μην πείτε εσείς στον Τσίπρα τώρα και δεν κλείσετε τη συμφωνία. Να κάνω μία άλλη προσέγγιση. Είναι δυνατόν από το Νοέμβριο έχουμε αβεβαιότητα πόλωση, ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές, αβεβαιότητα και επίσπευση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε ένα κλίμα εξαιρετικά ρευστό ως επικίνδυνο και την αντιπολίτευση να υψώνει εις το μέγιστο τους τόνους και να υπόσχεται επίσης τα πάντα. Και την ίδια ώρα δεν είναι δυνατόν να αναρωτιόμαστε και αποδεικνύει ότι γινόταν διαπραγμάτευση γιατί δεν έκλεισε η αξιολόγηση με το email Χαρδούβελη που σημαίνει ότι θέλαμε κάτι καλύτερο κι εμείς και να δεχόμαστε πειρά και να δεχόμαστε πειρά, πείτε μου. Λέξη προς λέξη ο κύριος Σαμαράς λέει ότι υπήρχαν μέτρα που μας ζητούσαν που δεν τα αντέχαμε ούτε εμείς να τα περάσουμε από την κοινωνία, είπε ο κύριος Σαμαράς. Συμπέρασμα, γινόταν διαπραγμάτευση. Τι εννοείτε? Συμπέρασμα ότι ο τότε πρωθυπουργός διαπραγματεύονταν και δεν επιθυμούσε να προβεί σε μέτρα για τα οποία κατηγορούνταν από την αντιπολίτευση. Βγαίνει από αυτή τη φράση είναι ότι δεν ήταν παιδική χαρά το mail Χαρδούβελη. Ναι, γιατί το συγκρινόμενο γίνεται, δεν είχαμε σύγκριση. Αν γινόταν διαπραγμάτευση, σταμάτησε. Συγκρινόμενο με την συμφωνία λέω, που τυχόν θα γίνει. Αν γινόταν διαπραγμάτευση όμως, σταμάτησε. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι συγκρινόμενο με τη συμφωνία που ίσως δούμε, να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί πριν δούμε κάτι δεν μπορούμε να το κρίνουμε, Μάιο ή Ιούνιο ή Ιούλιο,
τότε θα δούμε συγκριτικά που μας οδήγησε ένα σχόλος αβεβαιότητας, που μας οδήγησε η έλλειψη ρευστότητας και το πολιτικά πολλωμένο κλίμα. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι το email Χαρδούβελη σαν προστάδιο διαπραγμάτευσης. Ναι, γιατί δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Αυτό θέλω να πω. Ήταν σε Χαρδούβελη ήταν ο προθάλαμος του τέλους της πέμπτης αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί τα μέτρα που λέτε εσείς του Ιουνίου είναι για τη μετά περίοδο. Ναι. Άλλο πακέτο. Τα οποία έχουν όμως και ένα δημοσιονομικό κενό τεράστιο, χρηματοδοτικές ανάγκες που τώρα εκτιμώνται στα 50 δις ακριβώς. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όλη η αγορά και όλη η κοινωνία είναι καταπονημένη και δεν μιλάω κομματικά. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή και μέσα από τη χρόνια παρουσία και του κ. Σακελάρη και εμούς στο κανάλι σας. Είναι κάθε μέρα που περνάει πολύτιμη. Αυτό λοιπόν και για να κλείσω που θέλω να τονίσω. Είναι ότι διαπραγμάτευση γινόταν πάντα, γίνεται και σήμερα. Το αποτέλεσμα όμως είναι εκείνο που μετράει. Και όταν υπάρχουν χώρες που έχουν βγει από τα μνημόνια σε όλη την Ευρώπη και η Ελλάδα ακόμα πασχίζει να κλείσει. Γιατί το χρησιμοποιείτε αυτό, αφού οι όροι που μπήκαν δεν ήταν ίδιοι. Γιατί συγκρίνουμε τα καρπούζια με τις μπανάνες. Στην Ιρλανδία η κατάσταση δεν ήταν ευχάριστη. Έχουν διαφορετικό και χρώμα και γεύση από όλα. Περάσανε πόδινα όμως. Δεν υπάρχει λόγος όμως να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά. Δηλαδή είναι σαν να πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός τώρα πιστεύει ότι τα ίδια προβλήματα που είχε η Ιρλανδία τα έχει και η Ελλάδα. Είχε μεγάλα προβλήματα η Ιρλανδία, δεν λέω ότι έχουν τα ίδια. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Το πολιτικό σύστημα ήταν πιο σοβαρό. Ουσιαστικά τη σχέση. Το πολιτικό σύστημα ήταν πιο σοβαρό. Τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι τα ίδια. Το χρέος πολιτικό... δεν ήταν ίδιο. Η οικονομική κατάσταση δεν ήταν ίδια, η ναι, οικονομική αλλά... κατάσταση δεν ήταν ίδια. Αλλά το ο βαθμός διαφθοράς δεν ήταν ίδιος, η μη εισπραξιμότητα δεν ήταν ίδια και τα συγκρίνουμε. Ακριβώς. Άρα το πολιτικό, σύστημα. Ανώμια πράγματα δεν συγκρίνονται. Δυστυχώς όμως το πολιτικό σύστημα ήταν πιο σοβαρό στο σύνολό του. Επιβεβαιώνω ότι είναι ανώμια. Διότι όταν κυβέρνηση. Άλλα πράγματα. Βεβαίως. Αλλά όταν κυβέρνηση. Κοινωνικό και άλλη κουλτούρα. Και άλλη κουλτούρα ίσως. Όταν κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκεί πέρα συζητάνε και εδώ πέρα η μία βγάζει το μάτι της άλλης προκειμένου να πάρουν την καρέκλα και να ονομάσουν την Τρόικα σε θεσμούς και το μνημόνιο σε σύμφωνο συμβίωσης και δεν ξέρω τι άλλο. Εκεί είναι γελία η κατάσταση. Αυτό θέλω να πω προφανώς. Κύριε Σακελάρη. Τι. Να απαντήσετε κάπου θέλετε. Α, να απαντήσω. Όχι, ήθελα να έρθουμε στην Ελλάδα. Σε σχέση με τι. Ήρθα να έρθουμε στην Ελλάδα για όλο αυτό που παίζει. Ναι. Για το παιχνίδι που παίζεται. Παιχνίδι πολιτικό εννοώ. Δεν μιλάω για παιδικές χαρές. Γιατί στην Ελλάδα είναι δεδομένο ότι από τότε που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας υπήρχαν 2/3 του πληθυσμού σε κατάσταση απόγνωσης. 2/3. Δεν ήταν μόνο η ανεργία, δεν ήταν μόνο οι μειώσεις μισθών, ήταν και ο εξανδραποδισμός από την εργασία των μεσαίων στρωμάτων που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας κυρίως. Αυτό, κύριε Σακελάρη, άρα δεν τι θέλω το να πω. Έχετε αλλάξει ακόμα. Ακούστε, τι παραλάβαμε. Και το Φεβρουάριο, το ξέρετε πολύ καλά, ότι με τον πρώτο έλεγχο που έγινε στα ταμεία βρέθηκε να μην υπάρχουν αυτά τα ποσά που λεγόταν. Ήταν πολύ λίγα, μισό δις περίπου. Υπήρχε. Πίσω, πάμε όχι, όχι, δεν μην γυρνάμε πίσω. Να σας πάμε μπροστά λοιπόν. Τώρα τι κάνουμε και να πάμε μπροστά. Περιμένετε. Απλά δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο. Περιμένετε. Αυτό το λέω. Περιμένετε. Για την οικονομία του χρόνου. Πάμε στα. Ναι, καταλαβαίνω. Λοιπόν, στο ζουμί. Στο ζουμί, λοιπόν. Έληξε σήμερα έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπήρξε μια προσέγγιση. Η οποία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Η προσέγγιση ήταν, κάντε και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε, εμείς το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Η προσέγγιση είναι ότι υπήρξε μια συμφωνία με βάση τα δεδομένα που υπήρξαν από το Eurogroup που έγινε, ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα στο Μάιο θα ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, η ενδιάμεση να το πούμε έτσι, η γέφυρα να το πούμε αλλιώς, που ξεκίνησε 20 Φλεβάρι και συνεχίζεται. Δώστε μου δευτερόλεπτα. Τελικά αυτή η συμφωνία θα είναι ενδιάμεση, ενδιάμεση. Ή τελική. Ενδιάμεση. Γιατί λέγατε ναι. Κάποια στιγμή ναι. Στο πλαίσιο της καθυστέρησης ότι πάμε σε μία συμφωνία. Μπορεί να πήγαινε και σε μία ενιαία και αυτό δεν αποκλείεται και τώρα. Πάμε στη Σύνοδο Κορυφής όμως σας τώρα πω. Γι' αυτό κύριε Σακελάρη. Προσέξτε για τι έγινε. Τελική συμφωνία πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Προσέξτε τι έγινε. Ίσως και εκεί. Τι γίνεται με όλη αυτή τη διαδικασία. Στις 20 Φλεβάρι τι συμφωνία έγινε. Έγινε μια συμφωνία μέσα από την οποία αναγνωρίστηκε ότι η περίοδος
του μνημονίου έχει τελειώσει και πάμε σε μια αναπροσαρμογή των πολιτικών μας για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις κοινωνικές, εργασιακές, προϋποθέσεις εξοικονόμησης χρημάτων, προϋποθέσεις αλλαγής δομής και λειτουργίας στο δημόσιο τομέα, ώστε να πάμε στην συμφωνία τον Ιούνιο, που θα είναι τη συμφωνία αναδιαπραγμάτευσης του χρέους, με νέα δεδομένα. Τέλος το μνημόνιο, δημιουργούμε τη γέφυρα με μέτρα υπέρ της κοινωνίας και προοπτικές αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας, ώστε να φτάσουμε στη συμφωνία αναδιαπραγμάτευσης του χρέους. Ο κύριος Σόιμπλε, γέφυρα... δεν προσπαθώ να καταρρύψω τον ισχυρισμό σας, κύριε Σακελάρη, αλλά θα σας ρωτήσω το πολύ απλό. Ένα μέτρο σημαία ναι. του αγώνα σας ήταν ο ένφια. Ναι. Ήταν μνημονιακό μέτρο. Ναι. Για το 2015 θα ισχύσει το μνημονιακό μέτρο αυτό. Θα σας πω. Το μνημονιακό μέτρο εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα ισχύσει, ούτε ξέρω αν θα ισχύσει αυτή τη στιγμή. Αυτό το είπαν οι υπουργοί της. Προσέξτε, εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι ο ένφια θα αντικατασταθεί και αυτή ήταν η προεκλογική μας δέσμευση, θα αντικατασταθεί. Ήταν πολύ το 2015, μισό λεπτό. Το 2015. Σας παρακαλώ πολύ, επειδή είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν το άνοιξα, δεν το έκανα γενικό. Ρώτησα, αν ο ένφια θα παραμείνει το 2015, ξέρω πολύ καλά ότι το 2016 μπορεί να μην είναι. Ναι. Έτσι, ρωτάω, ξεκάθαρα όμως, το 2015 ο ένφια, το μνημονιακό μέτρο αυτό, παραμένει. Εμείς είχαμε πει, κύριε Στεριόπουλε, ότι στη θέση του ένφια και όχι ως εξοντοτικό μέτρο όπως είναι αυτό, θα μπει μια νέα φορολογική πολιτική, η οποία θα στηριχθεί στην... στις νέες, στις αποτιμήσεις που θα γίνουν για την αξία, για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, θα μπει το όριο των 12.000 ευρώ ως μη φορολογούμενο και θα προχωρήσουμε στη συνέχεια με συντελεστές αυξανόμενο του ποσού για να δημιουργήσουμε μια νέα φορολογική κατάσταση, μέσα από την οποία κάθε μέτρο το οποίο ήτανε, είχε τη μορφή χαρατσιού να εξαφανιστεί και να μην πληρώνει ο ταλαιπωρημένος και κακοπληρωμένος και άνεργος ελληνικός λαός πράγματα για τα οποία δεν έχει καμία ευθύνη να πληρώσει ούτε πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να τα πληρώσουν οι 500 που έβγαλαν τα τεράστια κέρδη όλο αυτό το διάστημα των μνημονίων. Εγώ πρέπει να σας πω ότι επειδή θέλετε να μιλήσουμε για το σήμερα και επειδή την περασμένη εβδομάδα σε αυτό που σας ρωτάω εγώ το Σαββατοκύριακο. Αυτό που σας ρωτάω εγώ όμως είναι το σήμερα. Βγήκαν στη φόρα πολλές δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον 5, στις οποίες δημοσκοπήσεις αποτυπώθηκαν εντυπωσιακά. Από τώρα δημοσκοπήσεις, κύριε Σακελάρη. Δεν μου αφήνετε να πω. Μα δεν μιλάω για. Άμα δεν μου απαντάτε στο ερώτημα που κάνω, δεν θα πάμε παρακάτω. Τι να σας πω, τι θέλετε να σας είπα. Ρωτάω εγώ. Η θέση μας ήταν και είναι να αντικατασταθεί ο ένφια από μια νέα φορολογική πολιτική. Ο ένφια που παραμένει θα αλλάξουν, αν αλλάξουν και θα δούμε πώς θα αλλάξουν τον Ιούνιο. Ναι, κύριε Στεριόπουλε. Κύριε Στεριόπουλε. Την ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Στεριόπουλε, σας παρακαλώ. Αυτό είναι. Μου φαίνεται. Αστεϊσμός μου φαίνεται. Δηλαδή, θέλετε σε ένα τρίμηνο να κάνει τα πάντα η κυβέρνηση όταν η Ελλάδα έχει διαλυθεί. Μα σας παρακαλώ. Σας ρώτησα για το 2015 μόνο. Μα λέτε μέχρι τον Ιούνιο, λέτε τον Ιούνιο θα το βάλετε σας μπροστά. Σας ρώτησα για το 2015 μόνο, κύριε Σακελάρη. Και εμείς είπαμε από τον Ιούνιο. Ναι, μα λέω, το λέω με ποια έννοια. Αστεϊσμός να το πείτε αυτό στο Βαρουφάκι που ανακοίνωσε ότι ο ένφια μένει για το 2015. Αν μου επιτρέπετε. Εγώ αστεϊσμός. Αν μου επιτρέπετε. Όταν λέτε ότι σε ένα τρίμηνο πρέπει να λύσουμε τα πάντα. Ο Βαρουφάκι το είπε για το ένφια. Τον Ιούνιο δεν μου είπατε. Τον Ιούνιο είπατε ότι θα αλλάξουν οι αντικειμενικές αξίες. Τον Ιούνιο θα μπει για διαβούλευση και για να λυθεί το ζήτημα της νέας φορολογικής πολιτικής στα πλαίσια αυτού που έχουμε εξαγγείλει και προεκλογικά. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Μέτρο μένει όμως, λέω. Πώς, αν αλλάξουμε και βάλουμε φορολογική πολιτική άλλη, ο ένφια θα μείνει μέσα. Αν μου επιτρέπετε. Κύριε Σακελάρη, είπε ότι εξαιτίας της διαπραγμάτευσης πρέπει να κρατήσουμε τον ένφια ο κ. Βαρουφάκης. Εγώ το είπα. Μπορεί κάποια στιγμή να το είπε. Εγώ δεν το έχω προσέξει αυτό. Δεν μπορώ να σας πω μετά βεβαιότητος ότι αυτή είναι θέση της κυβέρνησης, γιατί δεν είναι. Μα το ξέρουμε ότι δεν είναι. Ρώτησα συγκεκριμένα για το 2015 όμως. Και τώρα έχουμε φάει τόσο χρόνο για κάτι το οποίο το ανακοίνωσαν κυβερνητικά χείλη. Θα μπορούσα. Το αν δεν συμφωνείτε, αυτό είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Όχι, δεν είναι διαφορετικό. Εγώ δεν είμαι καταρχήν κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Εντάξει, αλίμονο το. Δεν είμαι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ωραία. Έτσι δεν είναι. Ωραία, εννοείται. Λοιπόν, ότι και θα ήθελα να μου αφήσετε να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα να πω. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι εμείς ξεκινήσαμε τη διαπραγμάτευση βάζοντας αυτό που είπαμε χαρακτηριστικά κόκκινες γραμμές, ναι, και είπαμε ότι θα κάνουμε διαπραγμάτευση. Γιατί? Γιατί έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση χωρίς να πατήσουμε τις κόκκινες γραμμές πρώτον, και δεύτερον να, μέσα στα πλαίσια της, της πλήρους τις θέσεις που είχαμε διατυπώσει προεκλογικά, ότι είμαστε ένα κόμμα ευρωπαϊκό και ότι θέλουμε να λειτουργούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αλλάξουμε και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το κάνουμε λίγο. Συγγνώμη. Λοιπόν, όταν λοιπόν το περασμένο Σάββατο. Υπάρχουν μέτρα που μπορεί να έρθουν στη Βουλή από τη συμφωνία αυτή και να μην ψηφιστούν? Δεν ξέρω. Λέω αν υπάρχει ενδεχόμενο. Με κάποιο μέτρο? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αν υπάρχει κάποιο μέτρο που να έρθει από την κυβέρνηση στη Βουλή και να μην ψηφιστεί. Δηλαδή στα 14 μέτρα που κατέθεσαν τώρα ήταν και το πάγωμα της αύξησης των μισθών. Για το 15. Σωστά, για το 15. Έναρξε από τώρα, ήδη από την, ήδη από την 21η Απριλίου έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο για διαβούλευση στην Επιτροπή, στην Οικονομική Επιτροπή της Βουλής. Συμφωνώ. Για να γίνει νόμος, για να προχωρήσει και να γίνει νόμος, μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται και, περιλαμβάνονται και οι κατώτατοι μισθοί. Και το απλό όπου, μπαίνει, είναι, όπου μπαίνει το απλό καθαρά, είναι καθαρά η ρήτρα ότι, ότι θα ξεκινήσει ώστε να γίνει το 16.000. Και εγώ, ναι, δεν το λέω για κακό. Δεν το λέω για κακό. Μπορεί να είναι αναγκαίο αυτό για να επιτευχθεί η συμφωνία. Αλλά είναι διαφορετικές θέσεις από τις προεκλογικές σας θέσεις. Έτσι, κύριε, ναι, ναι, κύριε Στεριόπουλε, όταν κάνεις μια, μια διαπραγμάτευση. Σας ρωτάω όταν κάνεις μια, και εγώ επιμένω. Όταν κάνεις μια διαπραγμάτευση. Είναι, αν θα έρθει στη Βουλή αυτό το μέτρο και θα περάσει ή δεν θα περάσει. Μα ρωτάτε εμένα αν θα περάσει από τη Βουλή. Θα περάσει στη Βουλή εφόσον, αν το υποστηρίξει η κυβέρνηση. Εντάξει. Και οι ανεξάρτητοι Έλληνες που συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Υπήρχαν δηλώσεις τέτοιες βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που είπαν ότι υπάρχουν κάποια από αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να μην τα ψηφίσουμε. Γι' αυτό σας το ρωτάω. Κύριε, είναι δεδομένο ότι η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης δικαιώνει κατά μεγάλο μέρος όλη τη στρατηγική τη δική σας. Όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα θέσουμε και να τα κουβεντιάσουμε εδώ, διότι δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγατε προεκλογικά και δεν το ζυγίζω συνολικά με όλο αυτό. Απογοητευτήκατε? Όχι, εκνευρίστηκα, με συγχωρείτε. Γιατί εκνευρίστηκατε? Μα δεν έχω πει κάτι και λέτε κάτι, μου βάζετε κάτι στο στόμα ό,τι που δεν έχω πει. Ό,τι το έχει πει κυβερνητικός τέλεχος δικό σας. Ό,τι έχω πει. Ό,τι τι? Ό,τι έχω πει, ό,τι σας έχω ρωτήσει, είναι επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού σας σχηματισμού. Ό,τι έχω πει. Ποια είναι η επίσημη ανακοίνωση του κυβερνητικού σχηματισμού? Ο έμφυα δεν θα ισχύσει με το 15. Όταν, γιατί είπε ο κ. Σακελαρίδης, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο έμφυα θα παραμείνει. Ο Βαρουφάκης το είπε. Ο Βαρουφάκης μπορεί να το είπε, γιατί δεν άκουσα, με συγχωρείτε, ναι, δεν το άκουσα. Μπορεί να είπε σχετικά με τον έμφυα κάτι που είχε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Αυτό λέω. Αλλά αυτό δεν ήρθε στη Βουλή για να συζητηθεί. Αυτό δεν σας και, ρωτάω. Και δεν ήρθε ούτε στο κυβερνητικό, ούτε στο κυβερνητικό συμβούλιο. Ούτε στο κυβερνητικό συμβούλιο. Αυτό δεν σας ρωτάω, κύριε Σακελάρη. Ότι κάποια από αυτά τα μέτρα μπορεί να περάσουν στη συμφωνία με τους εταίρους και να έρθουν στη Βουλή και να μην ψηφιστούν. Αυτό σας ρωτάω τόση ώρα. Ας μην ψηφιστούν, αλλά εγώ έχω, αυτό λέω. Εγώ έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι τα μέτρα αυτά θα ψηφιστούν. Ξέρετε γιατί, κύριε Στεριόπουλε? Ότι για πρώτη φορά στα χρονικά, τα ελληνικά πολιτικά χρονικά, συμπίπτουν απόλυτα με πάνω από 90% οι κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η κυβέρνηση και τις οποίες παλεύει αυτό τον καιρό, δεν πάει εκδρομούλες για να περνάει την ώρα της. Έτσι. Λοιπόν, οι κόκκινες γραμμές που έχει βάλει η κυβέρνηση κατά 92% είναι γραμμές και του ελληνικού λαού. Με συγχωρείτε να τελειώσω. Ναι, ναι. Είναι βασικό αυτό. Δηλαδή, πρώτη φορά συμπίπτουν οι κόκκινες γραμμές μιας κυβέρνησης με ποσοστό πάνω από 85%, 92% για το ΦΠΑ. Η θέση της κυβέρνησης, συμφωνεί η ελληνική κοινωνία, αποτυπώθηκε σε 5 δημοσκοπήσεις το Σαββατοκύριακο. Κύριε Σακελάρη, το ποσοστό αποδοχής της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή αγγίζει το 70%. Όχι, παρακάτω.
Παρακάτω. Εμένα οι δημοσκοπήσεις που ξέρω εγώ και μιλάω για τις κρυφές, αυτές που λένε την αλήθεια διότι οι φανερές δεν φτάνουν εκεί, είναι 68%. Γι' αυτό είπα 70. Έχουν κοντά παίξει, έχουν ξεκινήσει από μεγαλύτερο. Αυτό που ζητάω όμως να μας πείτε, για να είμαστε χρήσιμοι, να κάνουμε μια χρήσιμη κουβέντα, να καταλαβαίνουν οι πολίτες που μας ακούν, είναι αν όλα αυτά τα οποία περνάμε προς τα έξω, γίνεται μια κουβέντα του κυβερνητικού, του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους δανειστές. Γίνεται και συνεχίζεται αυτή η κουβέντα. Σκληρή μάχη γίνεται. Σκληρή μάχη γίνεται. Σκληρή μάχη. Και όποιος πει ότι έχει ξαναγίνει τέτοια μάχη, δεν θα έχει ψέματα. Δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει. Είδαμε τη συμφωνία. Παρακαλώ. Είδαμε τη συμφωνία. Ξέρουμε το αποτέλεσμα. Εκτός αν το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί ακούω τόση ώρα, όταν δεν γνωρίζει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει το κυβερνητικό επιτελείο, όταν έχει εν το δρόμο αλλαχθεί ο κύριος Βαρουφάκης de facto. Όταν ο κύριος Τσακαλώτος έχει πει ότι 20 Φεβρουαρίου κακώς δεν πήραμε χρήματα. Όταν σε 4 μήνες. Πώς δεν το γνωρίζουμε, κύριε Κανέλο, το ξέρετε. Πώς δεν το ξέρω. Πώς δεν το ξέρω. Τι διαπραγματεύονται. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Ποια είναι τα μέτρα, λοιπόν. Ποια είναι τα μέτρα. Τι διαπραγματευόμαστε. Διαπραγματευόμαστε στο ΦΠΑ. Διαπραγματευόμαστε στις εργασιακές σχέσεις. Σε ποιο στάδιο είμαστε. Εσείς ξέρατε δηλαδή τι κάνανε οι κυβερνώντες σας. Εμείς το ξέρουμε πολύ καλά γιατί υπάρχει μια αμφίδρομη ενημέρωση του κόμματος από την κυβέρνηση, και υπάρχουν και προτάσεις από το κόμμα προς την κυβέρνηση. Προτάσεις, γιατί δεν είναι ένα και ταυτό. Πολύ ωραία. Το κόμμα και η κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι... Με ανησυχεί ότι το τονίζετε συνέχεια, κύριε Σακελάρη. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν γίνεται για εντυπωσιασμό, αλλά γιατί είναι μια άποψη αρχής για μας αυτό. Αν δεν ενημερώσουμε και δεν πούμε στην κοινωνία τι ακριβώς κάνουμε ανοιχτά, φαρδιά πλατιά δηλαδή. Και προεκλογικά, μισό λεπτό. Και προεκλογικά και τώρα. Μισό λεπτό. Και θα κρίνει η κοινωνία τι είπατε προεκλογικά, θα κρίνει τι κάνετε μετεκλογικά και θα κρίνει τι θα εφαρμόσετε. Βεβαίως εγώ επιθυμώ για το καλό της χώρας η συμφωνία να είναι άμεση, να είναι μια συμφωνία η οποία επειδή κινδυνεύουμε, πραγματικά κινδυνεύουμε με επικίνδυνες, με τελείως ερασιτεχνικές επιλογές και με στρατηγικές ανατροπές, οι οποίες δεν είναι προς όφελός μας, να βρεθούμε σε όχι δημοσιονομικό κενό, αλλά σε απομόνωση, γιατί έχουμε χάσει συμμαχίες, έχουμε χάσει σε διεθνές κύρους. Δεν έχουμε χάσει καθόλου. Κύριε Κανέλο, να διαμορφώσω ένα ερώτημα πάνω στην τοποθέτησή σας. Να διαμορφώσω ένα ερώτημα, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Κύριε Σακελάρη, αυτό που ρωτάει και το λένε και τα κυβερνητικά σας στελέχη, ότι το λέει ο κόσμος, είναι αν αυτή η καθυστέρηση είναι στρατηγική σκοπιμότητα. Δηλαδή, αντικειμενικά πάμε αργά. Μήπως αυτό όμως είναι στρατηγική. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί πάμε αργά. Αυτό λέω. Ότι έχει μια στρατηγική η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι δεδομένο. Ότι πάμε αργά, πολύ αργότερα από ό,τι θα έπρεπε, είναι γιατί οι διαπραγματευτές από την άλλη μεριά βγάλανε τα καπέλα τα ωραία και τα φράκα και μας απέδειξαν το πρόσωπό τους. Δεν περιμένατε και στρωμένο με ροδοπέταλα τον δρόμο. Όχι έτσι. Βέβαια, όχι βέβαια. Αλίμονο, όχι έτσι. Βέβαια. Άρα πέρα από τις πρώτες ώρες, ας πούμε, της διακυβέρνησης υπήρξε ένα απόλυτο σχέδιο. Σχέδιο που ήθελε την Ελλάδα να την πάει τη χώρα. Να την πάει στα τάρταρα. Έχετε δίκιο. Και δεύτερο. Σας ρωτάω, σας παρακαλώ, μείνετε στο ερώτημα. Η καθυστέρηση που παρατηρείτε, έστω και για την συμφωνία γέφυρα, είναι στρατηγική ή έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες. Τι εννοείται αντικειμενικές δυσκολίες. Λέω. Δεν είναι στρατηγική. Υπάρχουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις. Και εμείς αποδίδουμε στους εταίρους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους θεσμούς τακτική και ελιγμούς που έχουν σε στόχο να μας πάνε προς τον Ιούνιο με μια λογική που θα σε δυσκολέψει πολύ για να σε αναγκάσει ή να πέσεις ως κυβέρνηση ή να γυρίσεις πίσω και να πας σε μια νέα μορφή μνημονίων. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το δεχτούμε με τίποτα και γι' αυτό βάζουμε τις κόκκινες γραμμές. Θα σας πω και γι' αυτό κάτι παρατηρώ και θέλω την άποψη και των δύο. Γιατί αυτό είναι εθνικό τώρα, δεν είναι ούτε ροζ, ούτε κόκκινο, ούτε μπλε, ούτε πράσινο, ούτε κίτρινο. Αντικειμενικά η Ελλάδα έχει πρόβλημα ρευστότητας. Αντικειμενικά έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Και μένω και στη δήλωση τη χθεσινή του κύριου Βαρουφάκη, βγαίνοντας από το Eurogroup. Λέει, ξεκάθαρα το λέει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Δύο εβδομάδες. Και ψάχνουμε και να βρούμε λύση μέσα στις επόμενες 15 μέρες. Γι' αυτό σας ρώτησα αν η καθυστέρηση
είναι στρατηγική, διότι η καθυστέρηση, αν είναι δική μας στρατηγική, μας οδηγεί σε ρευστότητα. Αν δεν είναι δική μας, το σέβομαι κύριε Σακελάρη, θέλω να καταλάβει ο κόσμος, προσπαθώ κύριε Σακελάρη. Αν δεν είναι δική μας, με τον τρόπο που μας χειρίζονται οι Ευρωπαίοι, μας καθυστερούν δημιουργώντας ασφυξία. Έτσι είναι. Και τι θα δούμε. Μισό λεπτάκι. Και πού θα πάμε στο τέλος. Δηλαδή αν το τραβήξουν κι άλλο. Πληρώσαμε την τελευταία δόση στο Δουνουτού, ξέρουμε από πού και πώς βγήκαν τα λεφτά. Το περιέγραφε χθες γλαφυρά ο Γιάννης στο Δελτίο, από πού βρέθηκαν τα λεφτά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και περιγράφει σήμερα ο Βαρουφάκης ότι έχουμε περιθώριο 15 μέρες ακόμη. Για να κάνουμε τη συμφωνία. Για να κάνουμε τη συμφωνία, ναι. Εάν μας καθυστερήσουν κι άλλο, κύριε Σακελάρη. Στην οποία συμφωνία έχουν γίνει, για τη συμφωνία αυτή έχουν γίνει σοβαρές. Σοβαρές μετακινήσεις και όχι τόσο ημών όσο τον εταίρων. Ναι. Στην κατεύθυνση του να γίνει συμφωνία. Ναι, βεβαίως. Και ανακοινώθηκε. Βεβαίως. Έτσι, και από κύκλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως. Ότι στο επόμενο 15ήμερο θα πάμε μάλλον για συμφωνία. Αυτό ναι. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα έχουμε βγει από αυτή τη μάχη, να το πω έτσι, με όλες μας τις θέσεις καταγεγραμμένες με απόλυτη σαφήνεια όπως είχαν δοθεί μετακλογικά, προφανώς σε κάποια σημεία θα γίνουν και κάποιες υποχωρήσεις. Λοιπόν, όπως είναι η υποχώρηση που έγινε, να μην ξεκινήσω 751 εκατόδοσο μισθός από φέτος και να φτάσουμε εκεί το 16. Ξέρετε τι φοβάμαι. Αν αποφασίσουν να καθυστερήσουν κι άλλο. Υπάρχουν παιχνίδια στην πολιτική. Πολιτική δηλαδή επιλογές τακτικές. Αυτά πρέπει να εξηγούμε στον πολίτη που μας ακούει. Και να μην ανησυχεί. Κοιτάξτε, ο πολίτης δεν πρέπει να ανησυχεί. Γιατί δεν πρέπει να ανησυχεί? Γιατί καταρχήν είμαστε με τον πολίτη και δεν είμαστε με τους πολίτες. Ναι, αλλά οι άλλοι μπορεί να μην είναι με εμάς όμως. Δεν είναι τόσο απλό, κύριε Στεριόπουλο, να λέμε ότι έχετε δεν είναι με εμάς. Είναι μόνοι τους. Έχουν εσωτερικές διαφορές, έχουν προβλήματα. Εσείς δεν διαπραγματεύεστε μόνοι σας, κύριε Σακελάρη. Γιατί για να διαπραγματευτούμε χρειαζόμαστε δύο πλευρές. Την ελληνική πλευρά και τους Ευρωπαίους και τους θεσμούς. Ωραία. Δεν είστε μόνοι σας για να το καθορίζετε όλο το παιχνίδι. Αυτό φοβάται ο κόσμος. Αυτό λέω και εγώ. Ότι οι άλλοι, όταν γίνεται διαπραγμάτευση, ναι, αν ήταν ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε, θα το είχαν κόψει. Θα το είχαν κόψει, κύριε Φιλόπουλε. Θέλει να μας εξωθήσει. Να μας εξωθήσει σε ασφυκτικά περιθώρια, χωρίς ρευστότητα, για να ακολουθήσουμε αυτά που λένε. Αυτό είναι, αλλά όμως εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό. Το ερώτημα είναι δεν είμαστε, έχουμε λεφτά, τι θα κάνουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να το δεχτούμε. Το ξέρω, το βλέπουμε αυτό. Θα βρεθεί. Αν δεν έχουμε λεφτά, τι κάνουμε. Να σας πω κάτι, κύριε Στεριόπουλε. Ναι, πείτε. Μόλις χθες, δεν ξέρω αν ήταν χθες ή σήμερα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά με ώρες, ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα για την ίσπραξη κάποιων ποσών μέσω από την απόσυρση. Σας το λέω σαν παράδειγμα ότι αυτό θα είναι η απόλυτη σωτηρία. Να επιτρέπεται να μπουν σε κυκλοφορία τα αυτοκίνητα στο μέσο της χρονιάς ή κάθε μήνα για να καταβληθούν κάποια χρήματα, για να εισέλθουν χρήματα στην Ελλάδα. Και βέβαια το δεύτερο και ουσιαστικό είναι ότι επιμένουμε και μάλιστα έντονα μέσα από τη συζήτηση με τους θεσμούς αυτά τα οποία μας χρωστάνε και αυτά τα οποία δεν μας τα δίνουν. Και οι ρυθμίσεις ήταν τρομερά μέτρα, πολύ καλά μέτρα. Και οι 100 δόσεις και όλα αυτά. Ναι, μόνο που καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνουν αυτά. Όμως αυτά μας έβγαλαν από το Φλεβάρι. Από το Φλεβάρι ήμασταν σε ασφυξία. Και φτάσαμε στο Μάιο και δεν είμαστε. Αλλά όσο το τραβάμε. Παραμένουμε. Ναι, αλλά εμείς δεν πρόκειται όμως να πάμε εκεί, να σκύψουμε και να πούμε έλεος. Γυρίστε μας τα μνημόνια. Γυρίστε μας τα μνημόνια. Επειδή θα κριθούμε για αυτά που λέμε και επειδή οι επόμενοι μήνες είναι μπροστά. Επειδή οι επόμενοι μήνες είναι μπροστά. Και επειδή. Δηλαδή δεν φτάσατε να πείτε για τον Έμφυα. Κύριε Κανέλο, μισό λεπτό. Δεν φτάσατε να πείτε για τον Έμφυα στο πρώτο δίμηνο. Τώρα λέτε. Τώρα υπόθηκε αυτό. Μα κύριε. Τώρα υπόθηκαν αυτά. Επειδή πάει ασφυξία. Εκεί το πάνε. Μα εκεί το πάνε. Ίσως κάποια μέτρα να μετακινηθούν στο μέλλον. Έτσι. Ωραία, στο μέλλον. Όμως, αυτό λέμε. Αυτό θα πει διαπραγμάτευση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κανέλα. Να πω ένα τελευταίο. Εγώ συμφωνώ και δεν έχω καμία αντίρρηση. Κύριε Κανέλα, σας ακούμε. Ό,τι αντιμετωπίζεις κάθε μέρα, θηρία. Δεν είναι οι άνθρωποι φιλόξενοι. Μην το λέτε συνέχεια, το ξέρατε αυτό. Προσέξτε κάτι, το λέω αυτό γιατί. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Προσέξτε, εμείς το ξέραμε. Έτσι. Και είχαμε εντολή και έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό, γιατί δεν είναι αντίφαση αυτό που συμβαίνει. Πάνω από το 70 να έχει την αποδοχή
από τον ελληνικό λαό η κυβέρνηση που είπατε πριν. Συμφωνώ. Έτσι. Άρα εμείς θα πάμε τα πράγματα μέχρι το τέλος, γιατί ο λαός εκτός από την αποδοχή συμφωνώ που έχει. Συμφωνώ μαζί σας, λέω. Περιμένετε. Συμφωνώ. Μην λέμε πράγματα δεδομένα όμως. Εκτός από την αποδοχή μας έχει δώσει και άλλη μία εντολή. Και το Σαββατοκύριακο φάνηκε. Ξέρετε ποια είναι αυτή. 75 έως 90% είπαν ναι, οι κόκκινες γραμμές, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κανέλο, πάμε. Εντάξει. Και επομένως. Κύριε Σακελάρη, είναι δεδομένη η πολιτική μας. Θα κάνω μια πρόβλεψη. Δεν θα ήθελα να βρεθώ στη θέση κανενός το επόμενο τρίμηνο. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά διαπραγμάτευση με άδεια ταμεία και με ό,τι βρέθηκε με έκτακτους τρόπους και με τρόπους που καταδικάζαμε στο παρελθόν για να πληρώνονται και καλώς να πληρώνονται οι μυστικοί συντάξεις αυτό το τετράμινο. Διαπραγμάτευση επίσης με αντιπάλους που στο εσωτερικό τους δαιμονοποιούμε και μετά τους παρακαλάμε στο τηλέφωνο για να ανοίξει στρόφιγγα. Όπως επίσης και διαπραγμάτευση, γιατί αυτό γίνεται, διαπραγμάτευση για να πείσει η κυβέρνηση, το κόμμα και το κόμμα τους πολίτες. Και όλα τα κόμματα πρέπει να έχουν διδάγματα από αυτό για το τι έπεται. Και όχι για να πούμε αλήθειες, δεν είναι διαπραγμάτευση. Εγώ γνωρίζω ένα πράγμα προσωπικά, ότι εδώ και ένα χρόνο, από τις ευρωεκλογές του 2014, με ευθύνη και της παραταξής μου, που έπρεπε να αποχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις γρηγορότερα και να έχει κάνει τομές πριν τα πράγματα εξοκύλουν, με την αβεβαιότητα την πολιτική, η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση επικίνδυνη, η οικονομία είναι ένα χρόνο χωρίς σηματοδότηση, ό,τι γίνεται γίνεται με τα τελευταία, με τα ύστερα. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι τις κρίσιμες περιστάσεις. Δεν είναι η διακυβέρνηση της χώρας ένα κομματικό ή ένα συνδικαλιστικό όργανο. Η διακυβέρνηση της χώρας θέλει αλήθειες. Και κλείνω με κάτι το οποίο θα ήθελα πάνω απ' όλα να τονίσω, γιατί αφορά τη δικιά μου την παράταξη. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να περιέχει, αυτή τη στιγμή προέχει το εθνικό συμφέρον. Μια στροφή στο ρεαλισμό, μια στροφή στην υπευθυνότητα. Πρέπει να βρει ιδιαίτερα την παράταξη που αναλάβανε ιστορικές ευθύνες σε θέση να αντιμετωπίσει με ωριμότητα και να αντιμετωπίσει με γενναιοδορία τις περιστάσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και είμαι συγκεκριμένος. Μακάρι να μην έχουμε άλλες επιλογές. Γιατί ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι την πρόσκληση της Ρωσίας για να μπούμε στην αναπτυξιακή τράπεζα BRICS την αντιμετωπίζει με θετικό μάτι. Οι φωνές για ρήξη πληθαίνουν. Οι φωνές για δραχμή πληθαίνουν αυτό το τετράμινο. Επειδή η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως με όρους που πρέπει να είναι και προς όφελος των λαών του Νότου. Ναι, πρέπει. Κύριε Κανέλο, και κυβερνητικά, αλλά ακούτε και κομματικά τώρα, λένε έχουμε εντολή εντός ευρώ. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είπε ο κ. Σακελάρης. Επειδή λοιπόν είναι αυτή η επιλογή εντός ευρώ. Είναι ξεκάθαρο, κ. Σακελάρης. Επειδή ακριβώς. Έχετε ακούσει ότι κατά τη διάρκεια της κουβέντας διαφοροποιήθηκε από την κυβερνητική γραμμή. Αλλά ακούτε τώρα ότι και κυβερνητικά και κομματικά, γιατί το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει ο κ. Σακελάρης, βεβαίως. Λέει η εντολή που έχουμε είναι εντός ευρώ. Βεβαίως. Και τονίζω, λοιπόν, και ξεκαθαρίζω από τη δικιά μας πλευρά, επειδή προφανώς ο κ. Σακελάρης έχει τη διαδρομή του και έχει μία συνέπεια στον πολιτικό του λόγο, τονίζω από την πλευρά τη δικιά μας ότι η εντός του ευρώ και εντός της Ευρώπης πορεία της χώρας είναι πέραν των μικροπολιτικών παιχνιδιών, των τακτικισμών, του αγώνα για εξουσία και των συγκρούσεων εντυπώσεων. Καλόπιστα λοιπόν θεωρώ ένα πράγμα. Θεωρώ ότι κακό το πολιτικό σύστημα δεν είχε εδώ και ένα χρόνο κάτσει σε ένα τραπέζι να συζητήσει εν ώψη των κρίσιμων περιστάσεων, της αξιολόγησης που εκκρεμούσε και πολλών παραμέτρων, το τι μέλη γενέστε. Κακώς χάσαμε ένα χρόνο το Μάιο του 2014. Κακώς το πράγμα μετά την προεδρική εκλογή το Δεκέμβρη του 2014 και με την προεκλογική περίοδο και την αβεβαιότητα διολίσθησε. Πρέπει να οριμάσουμε, πρέπει να μάθουμε να συζητάμε, πρέπει να μάθουμε να λέμε αλήθειες. Αν λοιπόν κλείνοντας, έχει γίνει αυτό το τετράμινο των διαπραγματεύσεων εντός ή εκτός εισαγωγικών, για να έρθει πιο εύπευτο ένα νέο μνημόνιο, τζάπα το κόπο. Αυτό λέω. Αν έχει γίνει για εθνικό καλό, εδώ είμαστε κι εμείς, όλο το πολιτικό σύστημα, να κάνει μια καινούργια αρχή. Σας ευχαριστώ. Μισό να πω μια κουβέντα. Μπορώ να έχω. 30 δεύτερα. Λοιπόν, έχουμε εντολή να μην υποκύψουμε στον πειρασμό. Στον πειρασμό της παράδοσης. Γιατί είναι εντολή του λόγου. Έχουμε εντολή να μην υποκύψουμε στον πειρασμό της ρήξης. Γιατί η ρήξη είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Ο πειρασμός της ρήξης είναι μεγάλος, έχει ηρωικά στοιχεία, αλλά όταν πας να αντιμετωπίσεις, να κάνεις τη ρήξη το αύριο, είναι χωρίς
παράθυρο ανοιχτό. Συγχαρητήρια. Πρέπει να οικοδομήσεις από την αρχή. Οι πολίτες λοιπόν ζητούν από την αριστερά να καταφέρει το δύσκολο και αυτό που φαίνεται αδύνατο. Γι' αυτό μας δείχνουν την εμπιστοσύνη. Αυτό είναι εδραίωση ασφάλειας που λέτε, κύριε Σακελάρη. Μπράβο. Και γι' αυτό που είπατε για τη ρήξη, επειδή υπάρχουν στελέχη από το πολιτικό φάσμα τα οποία μιλάνε τζάμπα και πουλάνε ηρωισμούς χωρίς αντίκρισμα. Για την τοποθέτηση του κυρίου Σακελάρη από την πλευρά μου, ειλικρινά μια μεγάλη ικανοποίηση για την υπευθυνολογική κομματική άποψη. Δεν είναι συνολική κομματική άποψη, δεν είναι προσωπική άποψη. Καλό βράδυ και στους δύο σας. Πάμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ, Γιώργο, που έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο, την προετοιμασία και το τι πρέπει να κάνει όχι μόνο η πυροσβεστική, αλλά βέβαια και οι πολίτες.